Greek speaking tasks are usually the last challenge of every Greek language certification examination. During your speaking exam, you might be asked to describe an image in Greek and then answer to a few questions. As an advanced speaker, the provided topics might be broader than the ones for beginners and intermediate speakers. Advanced speakers are required to give in-depth answers to general questions. That means that your answers should be analytical as well as descriptive. Here are a few Greek speaking task examples to listen to before your exam. Ας αρχίσουμε. Παράδειγμα πρώτο. Προστασία του περιβάλλοντος. Κοιτάξτε προσεκτικά τη φωτογραφία. Μπορείτε να περιγράψετε τι βλέπετε. Βλέπω μια παραλία με βότσαλα και εμφανή ίχνη ρύπανσης. Δυστυχώς, η ακτή είναι γεμάτη πλαστικά μπουκάλια, δίχτυα και σκουπίδια. Πώς πιστεύετε ότι γέμισε η παραλία με σκουπίδια? Ίσως λόγω του αυξημένου τουρισμού. Πολλοί άνθρωποι πετούν τα σκουπίδια τους στο έδαφος και όχι στους κάδους απορριμμάτων. Επίσης, θα μπορούσαν όλα αυτά τα σκουπίδια να προέρχονται από κάποιο κρουαζιερόπλοιο που πέρασε από την περιοχή. Δηλαδή, τα σκουπίδια να ήταν στη θάλασσα και να ξεβράστηκαν στην ακτή. Τα δίχτυα προέρχονται προφανώς από τους ψαράδες. Τέλος, μια επιχείρηση ίσως να χρησιμοποιεί την παραλία ως σκουπιδότοπο. Τι συναισθήματα σας προκαλεί η εικόνα? Νιώθω θλίψη και θυμό βλέποντας αυτή την εικόνα. Θλίψη γιατί στεναχωριέμαι για τα ψάρια και όλα τα είδη που επηρεάζονται από τη ρύπανση. Είμαι όμως και θυμωμένη με τους ανθρώπους που αφήνουν τα σκουπίδια τους σε θάλασσες και ακτές. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να μειωθεί η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος? Πιστεύω πως αν όλοι αρχίσουμε και ανακυκλώνουμε και αν μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών, θα δούμε αρκετή πρόοδο. Αγοράζοντας λιγότερα πράγματα και προτιμώντας τα μη συσκευασμένα προϊόντα, όπως είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μειώνονται και τα σκουπίδια μας. Και φυσικά θα πρέπει να πετάμε τα σκουπίδια στους κάδους απορριμμάτων και όχι στο έδαφος. Παράδειγμα δεύτερο. Σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Τι βλέπετε στην φωτογραφία που έχετε μπροστά σας? Η φωτογραφία απεικονίζει μια γυναίκα να εργάζεται σε ένα κατάστημα με λουλούδια, δηλαδή σε ένα ανθοπωλείο. Η ανθοπόλης χαμογελάει στην κάμερα, ενώ μιλάει στο τηλέφωνο. Μπροστά της έχει έναν υπολογιστή. Ποια είναι τα στοιχεία που πιστεύετε ότι κάνουν έναν ή μία επιχειρηματία επιτυχημένο ή επιτυχημένη? Μπορείτε να φέρετε ως παράδειγμα την ανθοπόλη της φωτογραφίας. Ένας επιχειρηματίας πρέπει να διακατέχεται από φιλοδοξία, δημιουργικότητα, επιμονή, θάρρος και εργατικότητα. Φιλοδοξία για να θέλει να φτιάξει κάτι δικό του. Δημιουργικότητα για να σκεφτεί μια καλή επιχειρηματική ιδέα. Επιμονή για να μην τα παρατήσει στις δυσκολίες. Θάρρος για να μην τον σταματήσουν τα δυσάρεστα σενάρια. Και εργατικότητα γιατί θα πρέπει να κάνει όλες τις δουλειές μέχρι να μπορέσει να προσλάβει υπαλλήλους. Επομένως, υποθέτω πως η γυναίκα της φωτογραφίας είχε τη φιλοδοξία, τη δημιουργικότητα, το θάρρος, την επιμονή
και την εργατικότητα για να ανοίξει το δικό της ανθοπολείο. Από το χαμόγελό της καταλαβαίνω ότι οι δουλειές της είναι ανθυρές. Αναφέρατε νωρίτερα ότι η γυναίκα, αν και δουλεύει σε ανθοπολείο, εργάζεται και από τον υπολογιστή. Πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητες για μια σύγχρονη επιχείρηση? Ναι, το πιστεύω. Οι επιχειρήσεις σήμερα ψηφιοποιούνται. Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Χωρίς διαδικτυακή παρουσία, μια επιχείρηση είναι σαν να μην υπάρχει. Επίσης, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να δίνει αυτή τη δυνατότητα στους πελάτες της. Επομένως, με ποιον τρόπο μπορεί η συγκεκριμένη ανθοπόλης να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στη δουλειά της? Η ανθοπόλης διαχειρίζεται την ιστοσελίδα της επιχείρησής της, διαφημίζει τα προϊόντα της, δίνει πληροφορίες για την τοποθεσία της, απαντάει σε ερωτήσεις πελατών και διαχειρίζεται τις διαδικτυακές παραγγελίες. Επίσης, η ανθοπόλης ίσως κρατάει ένα ψηφιακό αρχείο με τα έσοδα και τα έξοδα του ανθοπολείου. Παράδειγμα τρίτο, ιδιωτικότητα και προστασία στο διαδίκτυο. Μπορείτε να περιγράψετε την εικόνα που έχετε μπροστά σας? Στην εικόνα βλέπω κάποιον ή κάποια να κάθεται μπροστά από έναν φορητό υπολογιστή. Το συγκεκριμένο άτομο κρατάει ένα έξυπνο κινητό στα χέρια του. Υποθέτω πως περιηγείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω των ειδοποιήσεων που εμφανίζονται στην οθόνη του. Εσείς διατηρείτε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Ναι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητα για να βρει κάποιος σήμερα δουλειά. Έχω δύο λογαριασμούς, έναν στο Facebook και έναν στο Instagram. Αναφέρατε ότι είναι απαραίτητα για την έβρεση εργασίας. Ποια είναι μερικά ακόμα θετικά στοιχεία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποια τα αρνητικά? Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε βοηθούν να επικοινωνείς δωρεάν με φίλους και συγγενείς, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Μπορούν να βλέπουν το πρόσωπό σου, να ανταλλάσσετε φωτογραφίες και αρχεία. Επίσης, μπορείς να γνωρίσεις άτομα από όλο τον πλανήτη. Από την άλλη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ίσως είναι θυστικά για τους εφήβους και τους νέους ενήλικες. Πολλοί νέοι σήμερα επικοινωνούν περισσότερο μέσα από το κινητό τους και αποφεύγουν την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Τέλος, τα μέσα αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά μας. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε περισσότερο το τελευταίο επιχείρημά σας? Οι άνθρωποι που μοιράζονται τα πάντα στο διαδίκτυο μοιράζονται τις προσωπικές τους πληροφορίες και με άτομα που ίσως θέλουν να τους βλάψουν. Μπορεί, για παράδειγμα, να πέσουν θύματα απάτης. Επίσης, πολλές εταιρείες συλλέγουν πληροφορίες με τις καταναλωτικές συνήθειες χρηστών του διαδικτύου. Έτσι, πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να βομβαρδίζονται από διαφημίσεις που ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ τους. Okay, now feel free to listen to this audio as many times as you need. Keep in mind
that the above mentioned examples are just examples. There is no guarantee that you will be provided with the exact same questions or topics. In the description, you will find a link to the script and your Udemy discount for learning Greek. You will also find some helpful video recommendations. If you found this video helpful, feel free to like, share, and subscribe for more videos like this.